Γεια σας, γεια σας, γεια σας! Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο στο κανάλι μου. Εάν είστε καινούργοι, κάντε μία εγγραφούλα για να έρθετε και εσείς στην παρέα μας. Το σημερινό βίντεο, όπως θα έχετε δει και από τον τίτλο, είναι ένα βίντεο Q&A. Σας είχα πει στο Instagram και στην κοινότητα του YouTube να μου αφήσετε ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις σας ήταν κάπου στις 30 ερωτήσεις, κάπου εκεί. Οπότε θα προσπαθήσω να τις απαντήσω όλες. Δεν ξέρω πόσο μεγάλο θα βγει το βίντεο ή όχι. Ήθελα να το χωρίσω σε δύο βίντεο, αλλά λέω ας το κάνουμε ένα και βλέπουμε. Η πρώτη ερώτηση λοιπόν είναι γιατί δεν θυλάζεις. Δεν θύλασα, βασικά θύλασα, αλλά για λίγες μέρες, περίπου για μία εβδομάδα θύλασα. Μία εβδομάδα ακριβώς. Προσπαθούσα βασικά εκείνη την εβδομάδα να θυλάσω, γιατί η μικρή δεν έπιανε τη θηλή. Είναι ένα συχνό φαινόμενο αυτό στα μωράκια. Χρησιμοποιούμε, για όσους δεν ξέρουν, ψευτοθυλές ώστε να βοηθήσουμε το θυλασμό. Ούτε με ψευτοθυλές τα καταφέραμε, το μωρό πίναγε. Δεν είχα κάποια βοήθεια εκείνη τη στιγμή από νοσοκόμες να με συμβουλέψουν τι να κάνω. Μου λέγανε να δώσω ξένο γάλα, οπότε έδωσα ξένο γάλα. Και όταν ήρθα στο σπίτι προσπάθησα αρκετά μόνη μου. Αλλά δεν έκανε το παιδί ολοκληρωμένα γεύματα και πίναγε πάρα πολύ. Προσπαθούσα να δίνω και από το δικό μου γάλα και από ξένο γάλα. Αλλά τελικά σταμάτησε το δικό μου γάλα γιατί δεν είχα αρκετό. Οπότε το παιδί θύλαζε, αλλά δεν έπινε καθόλου γάλα. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Ήταν μια πολύ συχνή ερώτηση που μου κάνετε γενικά. Οπότε ελπίζω να σας έλυσα κάποιες απορίες πάνω σε αυτό το θέμα. Πάμε λοιπόν στην επόμενη ερώτηση. Σκέφτεστε να παντρευτείτε με τον Ανέστη? Δεν το πολύ σκεφτόμαστε στο ότι το θέλουμε. Απλά μόνο και μόνο για να φαινόμαστε οικογένεια στα χαρτιά. Μόνο και μόνο γι' αυτό. Δεν είμαστε και οι δύο πολύ του γάμου. Οπότε δεν θέλουμε τόσο πολύ κάτι τέτοιο. Ίσως κάναμε κάποιον πολιτικό γάμο, διαφορετικά ένα σύμφωνο συμβίωσης, μιας και μπορεί ο καθένας μας να κάνει πλέον. Ακόμα είμαστε στη συζήτηση, δεν έχουμε πάρει ακόμα κάποια απόφαση. Αν γίνει κάτι, σίγουρα θα το μάθετε. Πόσο χρόνο είσαι? Επίσης, είσαι καλύτερη YouTuber. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Πόσο χρόνο είμαι? Είμαι 21. Έγινα τον Ιούνιο. Πιστεύεις ότι με τον ερχομό της μικρής έφτιαξε η σχέση σου με τον Ανέστη? Έμεινε η ίδια ή χάλασε? Εγώ μια χαρά σας βλέπω, φυσικά εσύ ξέρεις καλύτερα. Η σχέση μας με τον Ανέστη μετά τον ερχομό του παιδιού δυνάμωσε ακόμα περισσότερο. Είμαστε πιο δεμένοι, πιο αγαπημένοι από ό,τι ήμασταν, όχι ότι δεν ήμασταν, αλλά εμάς προσωπικά η μικρή μας ένωσε, μας έκανε οικογένεια. Νιώθουμε πως ένα κομμάτι δικό μου, ένα κομμάτι του Ανέστη, όλα αυτά ενώνονται σε ένα μικρό παιδάκι. Οπότε εμάς αυτό όλο μας έχει συγκινήσει και μας έχει ενώσει πιο πολύ. Σαν ζευγάρι. Αυτά. Σου λείπει καθόλου η εγκυμοσύνη σου? Γιατί σε κάποιες κοπέλες λείπει να έχουν το μωράκι τους στην κοιλίτσα. Αυτό γινόταν το πρώτο διάστημα που είχα γεννήσει. Επειδή στην εγκυμοσύνη έχουμε την τάση όλες οι έγκυες να πιάνουμε με το χέρι μας την κοιλιά και να χαϊδεύουμε την κοιλίτσα μας. Αυτό το έκανα και αφού είχα γεννήσει τους πρώτους 2 μήνες, 3. Και δηλαδή έπιανα τον εαυτό μου να βάζω το χέρι μου στην κοιλιά και να χαϊδεύω. Και λέω, τι γίνεται, το μωρό δίπλα μου είναι. Ναι, αυτό γίνεται στην αρχή λόγω συνήθειας, σε 9 μήνες τώρα το μωρό στην κοιλιά. Λόγω συνήθειας. Μου λείπει που και που, αλλά όταν
κάνω αυτό το πράγμα και κοιτάω δίπλα μου την μπέμπα, τα ξεχνάω όλα αυτά. Ούτως ή άλλως στην αρχή είναι ωραία εγκυμοσύνη, προς το τέλος έχεις την αγωνία του να γεννήσεις, οπότε είναι μια ωραία, είναι ένα ωραίο πράγμα όλο αυτό. Αξίζει να χαρούμε κάθε στιγμή. Εγώ προσωπικά χάρηκα πάρα πολύ την εγκυμοσύνη μου όλη, οπότε δεν μου έχει μείνει κάποιο αποθυμένο, να το πω έτσι. Αυτό. Μπήκε η μικρή στην κούνια? Αν όχι, πώς το σκέφτεσαι να την καταφέρεις? Ακόμα δεν έχει μπει στην κούνια. Όχι, προσπαθώ το βράδυ, όταν πλέον έχει κοιμηθεί καλά, να την πάρω από το καρότσι της και να τη βάλω στην κούνια. Αλλά ξυπνάει. Δεν ξέρω πώς με καταλαβαίνει, ενώ κοιμάται βαθιά εκείνη την ώρα. Με καταλαβαίνει και ξυπνάει. Οπότε με αυτό το πράγμα περνάμε λίγο δύσκολα. Αλλά ελπίζουμε τώρα όσο μεγαλώνει να τα καταφέρουμε, γιατί εντάξει, έχει αρχίσει να κάθεται λιγάκι, κάθεται σχεδόν μόνη της. Όσο μεγαλώνει, τόσο πιο πολύ εύκολο θα γίνει και αυτό το κομμάτι. Έχεις κάποια βοήθεια στη ζωή σου πέρα από τον Ανέστη? Π.χ. μία φίλη ή ένα συγγενή να σε βοηθήσει στις δουλειές ή γενικά σε κάποια ανάγκη σου? Λοιπόν, τι να σας πρωτοπώ τώρα, ότι είχα μία φίλη και ότι την έφερα Ρόδο και ότι εν τέλει τσακωθήκαμε και πέταξε 6 χρόνια φιλία στο... έτσι, τέλος πάντων. Ίσως κάποια στιγμή κάνω ένα story time, δεν ξέρω, θα το σκεφτώ. Εδώ πέρα στη Ρόδο, όπως σας έχω πει, δεν έχω κάποιον συγγενή στο να μας βοηθήσει, όχι. Μόνο όσους μιλάμε, όταν μιλάμε με τους συγγενείς μας στο τηλέφωνο ή με κάμερα. Απλά μόνο αυτό, το ότι μιλάμε στο τηλέφωνο με κάμερα και απλά δίνουμε κουράγιο ένας τον άλλον. Αυτά. Από φίλες την έχω πατήσει πάρα πολλές φορές. Έχω προσπαθήσει και εδώ στη Ρόδο να κάνω πολλά ξεκινήματα με κοπέλες να κάνουμε παρέα, αλλά μου έχουν βγει όλα σε πολύ κακό, οπότε ναι, προσέχω για να έχω αυτή τη στιγμή. Δεν εμπιστεύομαι πολύ τις φιλίες πλέον στις εποχές που βρισκόμαστε. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ αυτή την άποψη έχω. Αν την πατήσεις μία φορά, φοβάσαι μετά το παραμικρό. Αν γυρνούσες το χρόνο πίσω, τι θα άλλαζες από το παρελθόν σου? Αυτό είναι μία ερώτηση, δεν την έχω πολύ σκεφτεί, να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή, δεν νομίζω να άλλαζα κάτι. Όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Δεν θα άλλαζα κάτι. Δεν θα άλλαζα κάτι. Όσο και να έχω περάσει, ό,τι και να έχει γίνει, ό,τι και να έχει υποθεί, ό,τι δύσκολη κατάσταση, εύκολη κατάσταση, θα την ξαναζούσα όπως ακριβώς έγιναν. Γιατί όλα έπρεπε να γίνουν για κάποιο λόγο. Αυτή είναι η ζωή. Έτσι πρέπει να την αποδεχτούμε. Δεν θα ήθελα να αλλάξω κάτι. Τα λάθη με έμαθαν. Τα καλά, προχώρησα ένα βήμα παραπάνω στη ζωή μου με τα καλά, οπότε ναι, όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Ποιο είναι το ιδανικό επάγγελμα για εσένα? Το ιδανικό επάγγελμα για μένα θα ήταν η μαγειρική, το να πήγαινα να σπουδάσω μαγειρική, κάτι που δεν έκανα και ούτε σκέφτομαι πλέον να το κάνω, γιατί δούλεψα κουζίνα, κρύα κουζίνα, και είδα πώς λειτουργούν εκεί μέσα και στο χαρακτήρα μου τελικά δεν θα τέριαζε κάτι τέτοιο, παρόλο το ότι μου αρέσει πάρα πολύ, δηλαδή δεν θα είχα τις αντοχές, το κουράγιο, είναι πολλές οι φωνές εκεί μέσα, οπότε δεν θα άντεχα. Γενικά το ιδανικό επάγγελμα πλέον για μένα πιστεύω θα ήταν κομμωτική, ή κάτι με νύχια, κάτι τέτοιο. Πότε ένιωσες το μεγαλύτερο άγχος της ζωής σου, που ακόμα και τώρα το θυμάσαι? Αυτή η ερώτηση είναι λίγο περίεργη για εμένα, το πότε έχω νιώσει το μεγαλύτερό μου άγχος.
Γενικά, είμαι ένα άτομο που έχει περάσει πολλά πράγματα στη ζωή του. Οπότε, έχω περάσει πολλά άγχη τα οποία μου έχουν σημαδέψει τη ζωή. Δεν ξέρω τι να σας πρωτοπώ. Δύσκολες καταστάσεις με τους γονείς. Παιδική ηλικία που δεν έζησα. Διάφορα πράγματα που μου έχουν μείνει χαραγμένα στο μυαλό μου και έχω αγχωθεί πολύ για αυτά. Έχω δουλέψει όμως πολύ το μυαλό μου για όλα αυτά, το να τα ξεπεράσω κάποια στιγμή και εδώ πέρα μόνο πλέον χαμογελάω και δεν δίνω σημασία στο παρελθόν και προσπαθώ να ξεχάσω γενικά το παρελθόν, οπότε τις δύσκολες καταστάσεις από το παρελθόν αυτό. Πόσες σχέσεις είχες? Εντάξει, πόσες σχέσεις είχα από το 2013 μέχρι να ήταν 9-10 αγόρια, τα οποία εντάξει, σχέσεις τώρα, τι σχέσεις, 3 μήνες, 2 μήνες, 5 μήνες, όλα αυτά που κάνουμε σε εκείνες τις ηλικίες. Πότε θα έρθεις σε Κατερίνη, Σοφάκη? Μακάρι να μπορούσα να έρθω. Είναι η Σοφία μου το έγραψε αυτό. Μακάρι να μπορούσα να έρθω όταν μεγαλώσει η μπέμπα. Θα έρθουμε σίγουρα. Να μας φιλοξενήσεις όμως, ε! Έχεις αδέλφια? Ναι, έχω έναν αδελφό. Νιώθεις ακόμα ερωτευμένη με τον άντρα σου? Ναι. Ναι, νιώθω ακόμα ερωτευμένη με τον άντρα μου. Ο έρωτας δεν είναι κάτι που σβήνει με τα χρόνια. Μπορείς να το διατηρήσεις όλο αυτό στη ζωή σου. Αν βαριέσαι από μία σχέση, φεύγεις. Δεν κάθεσαι. Εγώ τουλάχιστον τέτοιο άτομο είμαι. Αν βαριέμαι, φεύγω. Θα ήθελες να αλλάξεις σπίτι? Μας πέτυχε σε μία φάση μετακόμισης. Οπότε ναι, θέλουμε να αλλάξουμε σπίτι. Αλλάζουμε σπίτι αυτή τη στιγμή. Μετακομίζουμε δηλαδή ήδη. Πηγαίνουμε τις σκούτες τώρα στο άλλο σπίτι. Θα έρθει κάποια στιγμή vlog να δείτε όλη τη μετακόμιση. Οπότε μείνετε συντονισμένοι. Πώς γνωριστήκατε με τον άντρα σου? Και τι άλλο λέει, τι δεν συγχωρείς στο άλλο φίλο? Πώς γνωριστήκαμε με τον Ανέστη, θα έρθει κάποια στιγμή ένα story time, γιατί αν αρχίσω να λέω τώρα θα τελειώσουμε σε ένα μισάωρο. Τι δεν συγχωρείς στο άλλο φίλο? Γενικά δεν έχει να κάνει νομίζω με το άλλο φίλο ή το ίδιο φίλο, ή γενικά έχει να κάνει γενικά με τους ανθρώπους. Δεν συγχωρώ το ψέμα. Αυτό δεν συγχωρώ. Προτιμώ την ειλικρίνεια, όσο και να πονάει η ειλικρίνεια, προτιμώ αυτό το πράγμα, προτιμώ την αλήθεια. Θα ήθελες να ξαναδουλέψεις? Ο Ανέστης τη δουλειά κάνει, είστε υπέροχοι άνθρωποι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν θα ήθελα να ξαναδουλέψω? Ναι, φυσικά και θα ήθελα να ξαναδουλέψω πάρα πολύ, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο να βγάζεις τα δικά σου χρήματα. Αλλά μην ξεχνάμε πως είμαι 6 μήνες μόνο που έχω γεννήσει. Έχω γεννήσει με κεσαρική. Μετά από 9 μήνες συνολικά θα μπορώ να κάνω κάτι το πιο δύσκολο. Εδώ ακόμα τώρα που μετακομίζουμε δεν σηκώνω βάρη, γιατί με πιάνει πόνος στην τομή, τέλος πάντων. Οπότε προσέχω πάρα πολύ. Αν και δεν είναι μόνο αυτό, είναι το ότι έχω ένα μωράκι και δεν θέλω να το αφήσω. Έχουμε χρόνια μπροστά μας μέχρι να ξαναδουλέψω, γιατί θέλω να μεγαλώσω το παιδί μου. Έγινα μανούλα για να μεγαλώσω το παιδί μου και θέλω να το μεγαλώσω εγώ και όχι κάποιος άλλος, κάποιος ξένος θα φέρνω το παιδί να μεγαλώ. Με μια κυρία τέλος πάντων να το προσέχει μια κοπέλα και τέτοια. Δεν θέλω προσωπικά, είναι προσωπική μου άποψη και αυτό, ο καθένας έχει τη δική του άποψη. Εγώ συζήτησα με τον Ανέστη, του είπα ότι θέλω να δουλέψω, να έρχονται παιδάκια στο σπίτι, να φυλάω εγώ παιδάκια στο σπίτι, αλλά έτσι όπως το συζητήσαμε, έχει ένα δίκιο, το ότι κάναμε παιδί για να μεγαλώσουμε το παιδάκι μας μαζί, να είναι μαζί μου η μικρή, να μην λείπω μία εγώ, μία ο Ανέστης, να μας βλέπει, να είναι
να ζήσει λίγο και με τους γονείς της. Έχουμε χρόνια μπροστά μας. Είμαι μόνο 21. Τώρα θα μεγαλώσω το παιδί μου. Και έχουμε χρόνια να δουλέψω. Ούτως ή άλλως δεν κάθομαι. Έχω και κάποια έσοδα από εδώ, από το YouTube. Κάνα μεροκάμα, το ξέρω εγώ, άμα τύχει να πάω κάπου μια Κυριακή και αυτό θα πάω. Δεν λέω όχι σε κάτι τέτοιο. Ο Ανέστης τη δουλειά κάνει. Ο Ανέστης είναι ηλεκτρολόγος. Μετά πάλι πώς γνωριστήκατε με τον Ανέστη. Είπαμε αυτό θα γίνει story time. Μαράκι, έχεις αδέλφια, από πού κατάγεσαι? Μισό λεπτό, πάμε ένα-ένα. Μαράκι, έχεις αδέλφια? Έχω έναν αδελφό. Από πού κατάγεσαι? Είμαι από την Ελλάδα. Είμαι από το Αίγιο. Έχω γεννηθεί Πάτρα. Αυτά. Πώς βρέθηκες Ρόδο? Πώς βρέθηκα Ρόδο? Ήρθαμε για δουλειά. Σκεφτόμαστε να φύγουμε εξωτερικό ή αν θα έρθουμε στη Ρόδο, στο νησί. Και λόγω της δουλειάς του Ανέστη ήρθαμε εδώ στο νησί. Ποια θα ήταν η ιδανική εργασία για εσένα? Κάτι με κομμωτική, κάτι με νύχια, όπως είπα και πιο πριν. Πώς σκέφτεσαι τον εαυτό σου σε 10 χρόνια από σήμερα? Σίγουρα με ένα ακόμα παιδάκι. Μπορεί, δεν ξέρω, δεν είμαι και 100% σίγουρη. Σίγουρα να ξαναέχω αρχίσει τη δουλειά. Να είμαστε υγιείς, εγώ, ο Ανέστης και η μικρή μας. Αυτό, να είμαστε υγιείς, ευτυχισμένοι, να είμαστε μαζί. Να είμαστε ακόμα αγαπημένοι. Αυτά, δεν σκέφτομαι κάτι το διαφορετικό από αυτό που λέω. Πώς βλέπεις τον εαυτό σου μετά από 10 χρόνια? Αυτό το απαντήσαμε, ήταν η ίδια ερώτηση από άλλο άτομο. Έχεις ή είχες σκεφτεί ποτέ να σπουδάσεις? Ναι, το είχα σκεφτεί, αλλά δεν το έκανα. Ποιο είναι για εσένα το ιδανικό επάγγελμα? Και αυτό το απαντήσαμε. Πώς αποφασίσατε να πάτε Ρόδο? Ήρθαμε λόγω δουλειάς του Ανέστη. Πόσο καιρό είστε εκεί και πώς τελικά εγκατασταθήκατε μόνιμα? Είμαστε εδώ στη Ρόδο σχεδόν 3 χρόνια. Και πώς εγκατασταθήκαμε μόνιμα? Απλά η δουλειά του Ανέστη είναι μόνιμη. Και μόνιμες δουλειές δεν τις χάνεις, κάθεσαι εδώ. Οπότε γι' αυτό. Δεν είναι ότι πάει, ότι είναι ηλεκτρολόγος σε δική του δουλειά και πηγαίνει με ροκάματα και τέτοια. Είναι μόνιμος σε εργοτάξιο, να το πω, δεν ξέρω πώς ακριβώς τα λένε τώρα όλα αυτά. Σε συνεργείο τέλος πάντων, δουλεύουν πάρα πολλοί ηλεκτρολόγοι μαζί. Και γι' αυτό το λόγο κάτσαμε μόνιμα. Γι' αυτό. Και τώρα ειδικά που έχουμε κάνει και το παιδί, δεν υπάρχει κάποιος λόγος να φύγουμε, γιατί θέλουμε το παιδί να έχει κάτι σταθερό. Ποτέ μη λες ποτέ βέβαια, αλλά εντάξει, τέλος πάντων. Τι άλλο, τι άλλη ερωτησούλα έχουμε? Σκέφτεστε μελλοντικά να παραμείνετε στη Ρόδο ή να πάτε στο μέρος σας? Θα αλλάξετε σπίτι? Ναι, αλλάζουμε σπίτι, είμαστε πάνω στη μετακόμιση όπως είπα και πιο πριν. Αν σκεφτόμαστε να παραμείνουμε στη Ρόδο μελλοντικά, ναι. Δεν θέλουμε ιδανικά να φύγουμε από το νησί, θέλουμε να κάτσουμε μόνιμα εδώ πέρα. Γι' αυτό το λόγο ήρθαμε κιόλας, για κάτι μόνιμο, γιατί στο Αίγιο που ήμασταν δεν μας άρεσε εκεί πέρα καθόλου, ούτε οι άνθρωποι, ούτε το ότι δεν είχε δουλειές, ούτε τίποτα από εκεί δεν μας άρεσε. Μόνο το καλό είναι ότι είχαμε τους συγγενείς μας εκεί πέρα, αλλά αποφασίσαμε να φύγουμε και ήρθαμε στο νησί και θα κάτσουμε μόνιμα εδώ πέρα, ιδανικά. Αυτό θέλουμε. Τώρα, όπως είπα και πριν, ποτέ μη λες ποτέ, δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον και να αναγκαστούμε να φύγουμε για κάποιον άλλο λόγο. Οπότε ναι, εμείς θέλουμε να μείνουμε και ελπίζουμε να τα καταφέρουμε.
πώς βγαίνετε οικονομικά με ένα παιδάκι και ένα μισθό. Αν μένετε σε ενίκιο, γιατί εμείς έχουμε ζοριστεί σε αντίστοιχη κατάσταση με τον ερχομό του Γιαννάκη μου. Ας απαντήσω στο πρώτο κομμάτι πρώτα, γιατί θα τα μπερδέψω. Πώς βγαίνουμε οικονομικά με ένα μισθό. Καλά βγαίνουμε με ένα μισθό, εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι κάθε εβδομάδα θα βγούμε έξω να φάμε... Ξέρεις, πώς να σου το εξηγήσω, ότι έχουμε αυτά που πρέπει να έχουμε. Έχουμε το φαγάκι μας, έχουμε το σπίτι μας, έχουμε τις βόλτες μας, έχουμε τα μάξι μας, συνέχεια φτιάχνουμε κάτι, τώρα φτιάξαμε τον υπολογιστή μας, πήραμε τα κινητά μας, λίγο κάθε φορά όλα και κάτι κάνουμε. Δεν θα τα κάνουμε σε ένα μήνα όλα μαζί. Ναι, μένουμε σε ενίκιο. Εδώ πέρα που είμαστε τώρα πληρώνουμε λιγότερα, εκεί που θα πάμε τώρα που θα πληρώνουμε περισσότερα, αλλά πρέπει να γίνει αυτό το βήμα, να αλλάξουμε σπίτι. Πιστεύαμε πως θα ζοριστούμε με τον ερχομό του παιδιού, αλλά τελικά δεν πολύ ζοριστήκαμε. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο, αλλά με ένα παιδάκι είναι... κατά κάποιο τρόπο λίγο εύκολο. Με δύο παιδάκια θα ήταν πολύ δύσκολο. Τώρα προς το παρόν είμαστε καλά. Επίσης λέει, θα ήθελες ηλικιακά να είναι κοντά στην μπεμπούλα σας ένα δεύτερο παιδάκι. Θεωρείς ότι θα ήταν καλύτερα? Ένα δεύτερο παιδάκι, αν θα ήταν καλύτερα? Όχι. Εμένα μπορεί να μου έρθει να κάνω παιδί όταν θα είμαι 40 χρονών ξανά. Και να έχουν τα παιδιά μου 20 χρόνια διαφορά ηλικίας. Αυτό δεν έχει να κάνει με κάτι. Άμα θέλεις, κάνεις παιδί όποτε θέλεις. Δεν θα σου πει κάποιος μην κάνεις παιδί. Δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί να είναι κοντά σε ηλικία για να κάνει παρέα το ένα με το άλλο. Και πολλές φορές δεν ισχύει και όλο αυτό και βλέπεις τα αδέλφια να χωρίζονται παρόλο που να είναι σε κοντινές ηλικίες. Οπότε... δεν το πολύ πιστεύω εγώ αλήθεια αυτό, γιατί και εγώ με τον αδελφό μου δεν έχουμε ούτε κοινές παρέες, ούτε τίποτα δεν είχαμε κάτι κοινό και έχουμε μόνο 2 χρόνια διαφορά ηλικίας, οπότε ναι. Ποιο είναι το συνέστημα όταν άρχισε να κλωτσάει η μικρή στην κυλίτσα σου και αν το σκέφτεσαι για δεύτερο παιδάκι, είσαι υπέροχη. Σε ευχαριστώ πολύ. Για το παιδάκι θα απαντήσω στο τέλος για αυτή την ερώτηση. Την έχετε κάνει πάρα πολύ. Θα σας βάλω εδώ πέρα, συν αυτά τα 2 εδώ πέρα, συν πόσα άλλα ήταν, θα σας τα βάλω μετά. Ποιο ήταν το συνέστημα όταν άρχισε να κλωτσάει μικρή? Εντάξει, πάρα πολύ γλυκό ήταν όλο αυτό. Πάρα πολύ όμορφο συνέστημα. Εμένα κλώτησε και πάρα πολύ νωρίς. Όταν ήμουνα σε πολύ μικρή εβδομάδα και κανείς δεν με πίστευε όταν το είχα πει, αλλά όταν το είπα στο γυναικολόγο μου είπε ότι ναι, μπορεί να συμβεί και αυτό και ήταν όντως υπερκινητική η μικρή και την άκουσα λοιπόν από πολύ μικρούλα. Είναι τέλειο το συνέστημα, είναι τέλειο το συνέστημα. Τι θα ήθελες για το μέλλον? Δεν θα ήθελα κάτι συγκεκριμένο. Την υγεία μας, να είμαστε ευτυχισμένοι, να είμαστε αγαπημένοι. Αυτά. Δεν θέλω κάτι άλλο. Μαράκι μου, καλημέρα. Εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω τι γνώμη έχεις για τη συγκίμηση και αν εσύ το κάνεις με την μπεμπούλα σου. Συγκίμηση είναι με πολλούς τρόπους, το να κοιμάσαι στο ίδιο κρεβάτι, το να την έχεις δίπλα σου, ναι. Εμείς κάνουμε κατά κάποιο τρόπο συγκίμηση, είναι ακριβώς δίπλα μου στο κρεβάτι, στο καρότσι της και κάνουμε συγκίμηση και θα κάνουμε συγκίμηση, θα είμαστε στο ίδιο δωμάτιο μέχρι η μπέμπα να πάει 3-4 χρονών σίγουρα, γιατί θέλω να την έχω δίπλα μου, κοντά μου, να την προσέχω, να νιώθω την ανάσα της, θέλω να είναι δίπλα μου. Οπότε η γνώμη μου είναι πάρα πολύ θετική σε αυτό. Τι άλλο? Έχετε θέμα στο κομμάτι του ύπνου? Στο κομμάτι του ύπνου έχουμε θέμα το ότι κοιμάται στο καρότσι. Το ότι δεν μπορώ να τη βγάλω από το καρότσι. Το ότι θέλει να είναι φασκιωμένη και στο καρότσι της. Φασκιωμένη με ένα λεπτό σεντονάκι, αλλά φασκιωμένη. Αν τη βάλω έτσι, δεν πρόκειται να κοιμηθεί καθόλου.
Τώρα, στο αν κοιμάται, κοιμάται σε ρί όλη τη νύχτα από 3 μηνών. Δεν ξυπνάει καθόλου τη νύχτα και τώρα θα γίνει 6. Κοιμάται στην κούνια της τώρα που αρχίζει και μεγαλώνει. Φιλιά πολλά. Όχι, δεν κοιμάται στην κούνια της. Σου εξήγησα ότι αυτό είναι το δύσκολό μας κομμάτι ακόμα. Κάθε πότε έρχεσαι Αθήνα? Δεν έρχομαι Αθήνα. Είσαι ευχαριστημένη από τη διαμονή στη Ρόδο? Θα την άλλαζες για κάποιο άλλο μέρος να μείνεις? Όχι, δεν την άλλαζα τη Ρόδο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Είμαι πολύ ευχαριστημένη εδώ πέρα με τον κόσμο, με το νησί. Στην αρχή με τρόμαζε η ιδέα ότι θα μείνω σε νησί, γιατί γύρω-γύρω θάλασσα, δεν ξέρω, το φοβόμουν. Αλλά πλέον λατρεύω το ότι μένουμε σε νησί. Επόμενη ερώτηση. Έχεις πει ότι δεν σου αρέσει η γειτονιά σου. Γιατί? Είσαι πολύ γλυκούλα. Α, και τι κατεύθυνση είχες στο Λύκειο? Σε ευχαριστώ. Στο Λύκειο είχα κατεύθυνση διοίκηση επιχειρήσεων. Γιατί δεν μου αρέσει η γειτονιά μου. Γιατί εδώ πέρα οι γείτονες δεν είναι πολύ καλοί. Γενικά τσακώνονται πολύ μεταξύ τους. Καθόλου καλή η γειτονιά εδώ πέρα, δεν μπορώ να πω παραπάνω, δυστυχώς. Θα ήθελες να αλλάξεις κάτι στο χαρακτήρα σου ή στην εξωτερική σου εμφάνιση? Την εξωτερική μου εμφάνιση την αλλάζω συχνά με τα μαλλιά από το 2012, που βάφω τα μαλλιά μου, προς 13 ήτανε. Είχα ξεκινήσει με αντάβιες και όλο κάνω αλλαγές στα μαλλιά. Κάτι άλλο στην εμφάνισή μου, όχι, δεν θέλω να αλλάξω. Στο χαρακτήρα μου επίσης, όχι. Όσοι με ξέρουν, ξέρουν πολύ καλά τι άτομο είμαι και πώς είναι ο χαρακτήρας μου. Πώς αποφασίσατε να κάνετε παιδάκι, σκεφτήκατε τα θετικά και τα αρνητικά? Σκεφτήκαμε μόνο τα θετικά. Ναι, απλά αποφασίσαμε να κάνουμε παιδάκι και δεν σκεφτήκαμε πολλά πράγματα. Απλά θέλαμε να κάνουμε παιδάκι. Πες μας λίγο σχετικά με τους συγγενείς σου και τον άντρα σου. Μισό λεπτό γιατί δεν καταλαβαίνω. Πες μας λίγο σχετικά για τους συγγενείς σου και τους συγγενείς του άντρα μου. Έχετε καλές σχέσεις, γιατί δεν ακούμε και πολλά στα βίντεο. Πώς αποφασίσατε να κάνετε οικογένεια σε αυτή την ηλικία και χωρίς βοήθεια από ό,τι κατάλαβα? Χωρίς βοήθεια γιατί μένουμε μόνοι μας στη Ρόδο. Είμαστε μόνοι μας επειδή μετακομίσαμε μόνοι μας με δική μας απόφαση στη Ρόδο. Δηλαδή, τι να κάνουμε, θέλαμε να φύγουμε από εκεί που μέναμε, να λέγαμε και στους γονείς μας, «Α, ελάτε κι εσείς να μείνετε μαζί μας, γιατί θέλουμε βοήθεια». Όχι. Και επίσης, το παιδί το κάναμε εμείς. Δεν το κάνανε οι γονείς μας. Εμείς πήραμε την απόφαση να κάνουμε παιδί, άρα εμείς έχουμε την ευθύνη στο να μεγαλώσουμε και το παιδί μας. Δεν χρειαζόμαστε. Δηλαδή, και εδώ να ήταν οι γονείς μου, πόση βοήθεια πια θα μπορούσα να ζήταγα από τη μάνα μου, από τον πατέρα μου? Δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί το λέτε όλοι αυτό το πράγμα. Υπάρχουν πάρα πολλές μητέρες εκεί έξω και πάρα πολλοί πατεράδες και γενικά πολλά ζευγάρια που μεγαλώνουν μόνοι τους χωρίς βοήθεια, χωρίς τους γονείς τους, τα παιδιά τους. Και αυτό πιστεύω εγώ ότι είναι το σωστό. Γιατί εμείς κάνουμε τα παιδιά, δεν τα κάνουν οι γονείς μας. Αν θέλανε οι γονείς μας να κάνουν παιδιά, θα κάνουν και άλλα παιδιά. Αυτό πιστεύω εγώ. Αυτή είναι η δική μου προσωπική άποψη. Δεν θέλω να θίξω κανέναν πραγματικά, αλλά αυτό πιστεύω προσωπικά εγώ. Πρώτη τελευταία ερώτηση είναι της Ιωάννας που με ρωτάει πόσο μηνών είναι η κόρη μου. Ιωάννα μου, δεν με παρακολουθείς. Η μικρή είναι 6 μηνών, θα γίνει τώρα στις 11 του μήνα. Το έχω πει σε πολλά βίντεο πόσο μηνών είναι, καλέ. Δεν με παρακολουθείς. Πλάκα κάνω, έτσι. Εννοείται, έχουμε και καινούργιους συνδρομητές. Και πάμε τώρα σε μία ερώτηση που μου έχετε κάνει πολλά άτομα. Θα βάλω κάποιες από τις ερωτήσεις σας σε φωτογραφίες εδώ πέρα να δείτε πόσες ήταν με αυτό το ερώτημα. Θα θέλατε στο μέλλον να κάνετε ένα άλλο παιδάκι? Θέλετε και άλλο παιδάκι με τον άντρα σου? Θες να κάνεις άλλο παιδάκι? Πότε σκοπεύεις να κάνεις δεύτερο παιδάκι?
πότε σκέφτεσαι να κάνεις άλλο παιδάκι και γενικά ήταν πάρα πολλές ερωτήσεις για το πότε θέλουμε και αν θέλουμε να κάνουμε δεύτερο παιδάκι. Προς το παρόν δεν το σκεφτόμαστε, είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Η μικρή είναι 6 μηνών. Θέλουμε να περάσει ένα αρκετό διάστημα, να μεγαλώσει αρκετά, να δουλέψω πρώτα, για να μπορώ να φέρνω κι εγώ κάποια χρήματα στο σπίτι, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε ένα δεύτερο παιδάκι. Γιατί το ένα, άντε το μεγαλώνεις, το να έχεις δύο παιδάκια έχει πιο πολλά έξοδα. Πρέπει να δουλέψω, να μαζέψω κι εγώ λεφτά, γιατί όλο το βάρος έχει πέσει στον Ανέστη και δεν μπορώ να τον επιβαρύνω κατά κάποιο τρόπο και με ένα δεύτερο μωρό αυτή τη στιγμή, γιατί είναι πάρα πολλά τα έξοδα. Σίγουρα θέλουμε να κάνουμε ένα δεύτερο παιδάκι, αλλά δεν ξέρουμε το πότε. Δεν έχει κάποιο όριο ηλικία στο πότε θα έρθει το δεύτερο παιδάκι. Σας είπα και πριν ότι μπορεί εγώ στα 40 μου να κάνω δεύτερο παιδί. Δηλαδή, δεν θα με κρίνει κάποιος, δεν θα αφήσω κανέναν να με κρίνει. Δεν υπάρχει καλό ή κακό. Δεν υπάρχει καλό είναι να κάνεις παιδάκι τώρα που είναι κοντά σε ηλικία. Όχι. Αυτό είναι μια άποψη την οποία δεν ξέρω από πού έχει βγει καν. Το αν μπορείς να ανταπεξέλθεις στο να κάνεις δεύτερο παιδάκι, αυτό έχει σημασία. Και εμείς αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε ένα δεύτερο παιδάκι. Κάναμε το βήμα να κάνουμε ένα μωρό επειδή το θέλαμε και συνειδητά ήρθε στη ζωή μας. Όταν θα έρθει και το δεύτερο μωράκι και αυτό θα έρθει συνειδητά, εάν τύχει, εντάξει, έτυχε, δεν λέμε όχι, δεν κάνουμε κάτι, κρατάμε το μωράκι σίγουρα, αυτό είναι σίγουρο. Οπότε, συνειδητά πάντα μιλάω τώρα ότι δεν το έχουμε πάρει απόφαση ακόμη. Μπορεί να κάνω όταν η μπέμπα, όταν η Λιδία θα είναι 10 χρονών ας πούμε. Θα είναι 8 χρονών, θα είναι 9 χρονών. Δηλαδή, να έχουν περάσει κάπως τα χρόνια και τότε θα το αποφασίσουμε και αν το αποφασίσουμε. Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Ελπίζω να απάντησα σε όλες σας τις ερωτήσεις. Θα κάνουμε πάλι σίγουρα ένα Q&A βίντεο, το οποίο θα το έχω πει σε βίντεο αυτή τη φορά, ώστε να το έχετε δει περισσότερα άτομα να αφήσετε ερωτήσεις, γιατί είστε και άλλα άτομα που θέλετε να μου αφήσετε σίγουρα ερωτήσεις. Τώρα είχα αφήσει απλά στο Instagram και στην κοινότητα, όσοι είδατε το είδατε, όσοι προλάβατε να το δείτε το είδατε. Οπότε... αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like ή ένα dislike, γιατί εμένα και αυτό με βοηθάει πάρα πολύ στο κανάλι μου. Και τα δύο είναι σαν θετικές αντιδράσεις για το κανάλι, οπότε με βοηθάνε πάρα πολύ, οπότε μην ξεχάσετε να κάνετε ένα από τα δύο. Επίσης, μια εγγραφούλα στο κανάλι μου. Μην ξεχάσεις και το καμπανάκι. Πάτησε το καμπανάκι να σου ειδοποιήσει κάθε φορά που ανεβάζω καινούριο βίντεο. Και θα τα πούμε σε επόμενο. Φιλιά πολλά! Γεια!